Οι ευνοϊκές για την εποχή καιρικές συνθήκες σε συνδυασμό με την τακτική προσέλευση του κόσμου σε αντίστοιχες διοργανώσεις συνέθεσαν τον καμβά μιας ξεχωριστής ημέρας για τους κατοίκους του γυροκομείου της Ξάνθης. Η διοίκηση με την συμβολή των εργαζομένων διοργάνωσαν εξέχουσες εκδηλώσεις που ξεκίνησαν από το βράδυ της Τρίτης και συνεχίστηκαν το πρωί της Τετάρτης. Άνθρωποι όλων των ηλικιών παραβρέθηκαν στους εορτασμούς, αποδεικνύοντας πως το γυροκομείο δεν αποτελεί την έσχατη λύση για την εγκατάλειψη ηλικιωμένων, αλλά ένα περιβάλλον που δύναται να τους παρέχει συντροφιά και φροντίδα. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται και από το γεγονός πως έχει σημειωθεί πληρότητα με τις αιτήσεις να αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου. Σήμερα και χθες γιορτάσαμε την Αγία Κατερίνη μας. Ευτυχώς βοήθησε ο καιρός και είχαμε και αρκετό κόσμο και από βραδείς και σήμερα ανήμερα. Εμείς να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που όχι μόνο στις εορταστικές εκδηλώσεις του γυροκομείου είναι κοντά μας, αλλά καθ' όλη τη χρονιά μας βοηθάνε. Ξέρετε, όσοι έρχονται στο γυροκομείο και καλούμε τον κόσμο να επισκεφθεί το γυροκομείο, θα συναντήσει στην είσοδό του μια πινακίδα που είναι στα αρχαία και λέει «Γύρα στιμάν». Είναι η προστακτική «Να τιμάς τα γερατιά». Εμείς από το 1965, όλες οι διοικήσεις που περάσανε και οι εργαζόμενοι, προσπαθούμε πραγματικά να τιμήσουμε τα γερατιά. Δεν λέμε την τρίτη ηλικία, δεν λέμε τους ηλικιωμένους, λέμε τους παππούδες μας, γιατί οι παππούδες μας είναι δικοί μας άνθρωποι, τους νιώθουμε σαν δικούς μας και έτσι προσπαθούμε να τους περιθάλψουμε και να τους κάνουμε συντροφιά. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και άλλη μια φορά όλους τους ξανθιώτες και θα ήθελα να τονίσω στους ξανθιώτες να είναι περήφανοι για το γεροκομείο τους. Το γεροκομείο δεν είναι μια εσχατιά που παρκάρουμε σε εισαγωγικά ή εγκαταλείπουμε κάποιους δικούς μας ανθρώπους. Το γεροκομείο της Ξάνθης είναι ένα αξιοπρεπές σύνδρομα το οποίο προσφέρει αγάπη και στοργή και θαλπορεί για τα τελευταία χρόνια της ζωής των απομάχων της ζωής. Θέλω να είναι περήφανοι για το γεροκομείο της πόλης και τους καλούμε όλους να έρχονται να επισκέπτονται το γεροκομείο για να δουν και εξειδής όμαση τι ακριβώς εννοούμε και πώς αυτό εμείς το πρεσβεύουμε και το διακονούμε. Πόσος είναι ο ρυθμός των ηλικιωμένων που φιλοξενούνται αυτή την περίοδο στο γεροκομείο? Είμαστε στην ευχάριστη θέση, αλλά θα έλεγα και εισαγωγικά και στη δυσάρεστη θέση, να πω ότι αυτή την περίοδο είμαστε πλήρεις, δεν υπάρχει δηλαδή κρεβάτι άδειο, και ενώ αυτή είναι η ευχάριστη θέση για μας βέβαια, η δυσάρεστη είναι ότι δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τις διάφορες αιτήσεις και τους ανθρώπους που έρχονται και κάνουν αίτηση προκειμένου να μπουν οι δικοί τους οι άνθρωποι ή οι ίδιοι να μπουν στο Ίδρυμα, αλλά αυτή την περίοδο αδυνατούμε. Παρ' όλα αυτά συνεχίσουν να κάνουν τις προσπάθειες, ας κάνουν τις αιτήσεις και προσπαθεί η διοίκηση να βρει τρόπους να εξοικονομήσει χώρους, πάντα βέβαια κρατώντας το υψηλό επίπεδο των περιποιήσεων και της περίθαλψης και με αξιοπρέπεια να φιλοξενήσουμε και άλλους παππούδες. Η Διεύθυνση έχει δρομολογήσει αλλεπάλληλες επαφές με στελέχη της πολιτείας, ώστε να δοθεί η απαιτούμενη οικονομική στήριξη, κυρίως μέσα από προγράμματα ΕΣΠΑ, για την συνέχιση της αρμονικής λειτουργίας του γυροκομείου. Είμαστε σε κάποιες επαφές με την περιφέρεια για κάποια καινούργια προγράμματα ΕΣΠΑ, προκειμένου μελλοντικά τα επόμενα χρόνια να πραγματοποιήσουμε σε επέκταση των κτηριακών εγκαταστάσεων του γυροκομείου. Ήδη βλέπετε ότι συνεχώς ανακαινίζουμε χώρους, αλλά τώρα μιλάμε και για επέκταση και προκειμένου να γίνουν τουλάχιστον αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, δύο ακόμα πτέρυγες. Μία πτέρυγα καθαρά για παππούδων που υποφέρουν από Αλτσχάιμερ και μία πτέρυγα που θα είναι για τυφλούς. Έτσι το σκεφτόμαστε. Να δούμε αν μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Προσπαθούμε να το υλοποιήσουμε και να δούμε αν θα και μελλοντικά στα σχέδιά μας θα πρέπει να μπει και κάτι άλλο. Μπορεί να είναι δύσκολες εποχές, αλλά τα ευρωπαϊκά προγράμματα υπάρχουν. Να δούμε και εμείς πόσο δυνατοί είμαστε στις προτάσεις μας. Θέλουμε και τη βοήθεια βέβαια της περιφέρειας και άλλων αρμόδιων φορέων, όπως π.χ. το Πανεπιστήμιο, και θα το παλέψουμε να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα. Προκειμένου, είπα προηγουμένως, το γυροκομείο είναι από το 1965, ήδη συμπληρώθηκαν 50 χρόνια. Θα κοιτάξουμε τουλάχιστον να καλύψουμε για τα άλλα επόμενα 50 χρόνια μελλοντικά με αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε το Ίδρυμα. Θαυμασμό προκαλεί στην διοίκηση η αδιάκοπη προσφορά απλών πολιτών στο Ίδρυμα, που μέσα από το ειστέρημά τους αποφασίζουν να διαθέσουν το μέγιστο δυνατό για την στήριξη του γυροκομείου, παραδίδοντας μαθήματα ανθρωπιάς.